Συνάντηση του Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση για πιθανές επιπτώσεις μετά την καταστροφική πυρκαγιά στήλη του υδροταμιευτηρία της Αλεξανδρούπολης. Όπως τονίζει η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης Κυριακή Χαμουρατίδου, η συνάντηση έγινε για τη διασφάλιση της ποιότητας του υδροταμιευτήρα και για τους κινδύνους των πιθανών βροχοπτώσεων των επόμενων ημερών. Η πρώτη συνάντηση έγινε προδεκαημέρου με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, κ. Μιχαηλίδη, και τη συνάντηση με επιστημονικό προσωπικό από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και στην συνέχεια ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του κ. Πρίτανη, του κ. Μάρη, όπου συζητήσαμε αρχικά για την διασφάλιση της ποιότητας του υδροταμιευτήρα και για τους κινδύνους που ελοχεύει η πιθανή βροχόπτωση των επόμενων ημερών και για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού του υδροταμιευτήρα που καταλήγει στους καταναλωτές μας, διότι είναι πόσιμο το νερό της λίμνης. Υπάρχει μια σειρά από ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί να γίνουν. Έχουμε δεσμευτεί με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο και τις επόμενες ημέρες αυτή η συνεργασία θα λάβει μια ειδική μορφή, νομική μορφή πια, για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου ύδατος από τον υδροταμιευτήρα. Σκοπός είναι η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού προς τους καταναλωτές, ενώ όπως τόνισε η Κυριακή Χαμουρατίδου, δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής υδροδότησης. Κινούμαστε σε δύο άξονες, αρχικά να εξασφαλίσουμε το να μην μολυνθεί το νερό, αλλά και έπειτα σε περίπτωση που εισχωρήσουν φερτά υλικά, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος στην κατανάλωση, στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής, που είμαστε όλοι ως καταναλωτές. Σε προσπάθεια αυτή υπάρχει μια συνεργασία και από το επιστημονικό προσωπικό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και από τους συνεργάτες μας, τα στελέχη της ΔΕΙΑ, που με την θέληση, την εμπειρία, την κατάρτιση, την επιστημονοσύνη μας, θα προσπαθήσουμε και θα καταφέρουμε όλοι μαζί να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να συνεχίσει να υδροδοτείται κανονικό ο Δήμος μας. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος διακοπής υδροδότησης. Θα υπάρχει νερό. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα υδροδότησης μέσω του υδροταμιευτήρα, θα επιστρέψουμε σε εναλλακτική λύση που είναι η υδροδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Τριανούπολης από γεωτρήσεις.